Ξεκίνησαν οι εργασίες για το 8ο Οφθαλμολογικό Συνέδριο που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη από τις 25 έως και τις 26 Ιουνίου με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και ακαδημαϊκών από όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναλυθούν θεματικές για την μεταμόσχευση κερατοειδούς και γενικότερα για τις οφθαλμολογικές παθήσεις. Ξεκίνησε το 8ο Συνέδριο Οφθαλμολογίας, το οποίο πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη από τις 25 έως και τις 26 Ιουνίου, στο οποίο συμμετέχουν επιστήμονες από πολλές περιοχές Ελλάδας. Στόχος του συνεδρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Καμνό, έχει ως στόχο την ενημέρωση και τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στην οφθαλμολογία. Είναι ένα συνέδριο το οποίο το κάνουμε εδώ και 8 χρόνια. Ιδρύσαμε την εταιρεία, ξεκινήσαμε 5-6 συνάδελφοι με μεγάλο μεράκι και γιγαντώθηκε και έφτασε να έχει μία έγκλη σε επίπεδο πανελλήνιο. Γιατί η εταιρεία αυτή είχε ένα τριπλό στόχο, τρεις άξονες, στους οποίους κινηθήκαμε και τους οποίους κατά το μέγιστο τους πετύχαμε. Πρώτος άξονας ήταν να έχουμε ένα βήμα η οφθαλμία της περιφέρειας. Μας είχαν στα αζήτητα να μπορούμε έτσι να παρουσιάσουμε το έργο μας. Τι κάνουμε, ποιοι είναι οι προβληματισμοί μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεύτερον, να υπάρχει σύσφιξη των σχέσεων με τους συναδέλφους, κυρίως τους ιδιώτες, ούτως ώστε να μην φοβούνται, να μην το σκέπτονται με την καλή την έννοια, το λέω την ευρύτερη έννοια, να το σκέπτονται δύο φορές, να σηκώσουν το τηλέφωνο, έχουν ένα δύσκολο περιστατικό, να ζητήσουν τη γνώμη μας ή την νοσηλεία του ασθενούς στο ίδρυμά μας, το αντίστοιχο νοσοκομείο. Και το άλλο είναι ότι καλώντας συναδέλφους, ο τρίτος άξονας, καταξιωμένος στον πανελλαδικό χώρο, να έχουμε καλύτερη ιατρική φροντίδα. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα από την εκπαίδευση, καλώντας τους πιο άξιους και τους πιο καταξιωμένους συναδέλφους. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της οφθαλμολογίας με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην ταλαιπωρείται. Τεράστια τα βήματα. Αν αναλογιστείς ότι το 1994 που ξεκίνησε, 92 μάλλον, που ξεκίνησε την ειδικότητά μου, ακόμη δεν είχαν εφαρμοστεί οι υπέρυχοι. Τώρα οι υπέρυχοι πλέον είναι ρουτίνα στην εγχείρηση του καταράκτη. Και ένας ασθενής χειρουργείται την ίδια μέρα, μπορεί να αποχωρήσει από το νοσοκομείο χωρίς ούτε ένα ράμα. Και να έχει και να μπορεί να, την επόμενη και όλα μέρα, την επόμενη ημέρα να ξεκινήσει τη δουλειά του. Στο 8ο συνέδριο παραβρέθηκαν σημαντικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που παρουσίασαν μελέτες και νέες πρακτικές για τις οφθαλμολογικές παθήσεις.